Καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, μια πηγή έντασης η οποία υπάρχει στη πόλη εδώ και αρκετές εβδομάδες και αφορά την κατάληψη του κτηρίου διοίκησης του Αριστοτελείου παραμένει ανοιχτή. Είχαμε και χτες δύο διαδηλώσεις που έγιναν πορείες στη διάρκεια της ημέρας, μία το μεσημέρι και μία το απόγευμα. Ήταν διαδηλώσεις και πορείες οι οποίες έγιναν με συνθήματα κατά της αστυνομικής βίας αλλά και υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα, ευτυχώς χωρίς παρατράγουδα. Πρέπει να σας πω ότι με χθεσινή της ανακοίνωση η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης διέψευσε τις φήμες και τις πληροφορίες που έλεγαν ότι προχθές το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, είχε σχεδιαστεί μια επιχείρηση ανακατάληψης των γραφείων διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, όπως είχε διαρρεύσει με αποτέλεσμα να υπάρξει και αρκετή ένταση εδώ, στο σημείο. Και τι λένε, Χρήστο, ότι δεν θα φύγουν από εκεί αν δεν πάρουν πίσω τον νόμο για τη φύλαξη? Ακριβώς, ναι. Αυτό το οποίο έχει ανακοινωθεί από την πλευρά της Συντονιστικής Επιτροπής της Κατάληψης είναι ότι η Πρετανία του Αριστοτελείου θα παραμείνει υπό κατάληψη για όσο καιρό χρειαστεί. Υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία διανυκτερεύουν μέσα στο κτίριο διοίκησης, ενώ θα πρέπει να σας πω ότι και για σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί ένα πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, ναι, το οποίο θα αρχίσει από το άγαλμα του Βενιζέλου και είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει μια πορεία. Οπότε είμαστε έχουμε κατά κάποιο τρόπο σε εγκρήγορση για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η ιστορία. Ναι, ναι. Και ο Πίτανης δέχεται σοβαρές επιθέσεις. Και απειλές, ναι. Τον υποδεικνύουν ως καταδότη επειδή ζήτησε την παρέμβαση των αρχών. Είναι μια κατάσταση έντασης πάντως και εδώ στο Αριστοτέλειο. Μάλιστα.